στην δημιουργία παιδιατρικού κέντρου αποκατάσταση, μία μοναδική στην χώρα μονάδα που θα αποτελεί σημείο αναφορά για όλη την ελληνική επικράτεια, προχωρά το Υπουργείο Υγεία στα Γιάννενα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Χατζικώστα μέσω του τομεακού του προγράμματο. Αρχικά το Υπουργείο Υγεία χρηματοδοτεί με 2,5 εκατομμύρια ευρώ την αγορά οικοπαίδου στο πλαίσιο σχετική πρόσκληση που εκδόθηκε τον περασμένο Μάιο με δυνητικό δικαιούχο το νοσοκομείο. Μάλιστα, το νοσοκομείο Χατζικό θα προκυρήσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένε προσφορέ σύμφωνα με τι διατάξει του Προεδρικού Διατάγματο 715 του 79 για την αγορά ενό ακινήτου ή όμορων ακινήτων εδαφική έκταση με σκοπό τη δημιουργία παιδιατρικού κέντρου αποκατάσταση ω αποκεντρωμένη μονάδα του νοσοκομείου. Η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια της εδαφικής έκτασης θα ανέρχεται σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ ω καταληκτική ημερομηνία κατάθεση προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου στι 12 το μεσημέρι. Η αναλυτική διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα. Σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου Υγεία, η περιφέρεια Υπήρου και συγκεκριμένα η πόλη των Ιωαννίνων να αποτελούν τον ιδανικό γεωγραφικό χώρο για τη δημιουργία ενό παιδιατρικού κέντρου αποκατάσταση δεδομένη με τι Δυτική Μακεδονία, Δυτική Πελοπονίσου και ιώνιών νήσων, με τον πληθυσμό των τεσσάρων περιφερειών να ανέρχεται στου 1.460.000 κατοίκου. Επιπροσθέτω, η Περιφερειακή Ένωτα Θεσσαλία τη Κεντρική Μακεδονία θα μπορούν να καλύψουν ανάγκε νοσηλεία παιδιών στο υπόψη κέντρο, λαμβάνοντα υπόψη ότι το υπερσύγχρονο δικό δίκτυο τη περιοχή συντελεί στην άμεση πρόσβαση στο κέντρο. Με δεδομένο όμω ότι αμυγή παιδιατρικά κέντρα αποκατάσταση αυτόνομα, κλειστή και ανοιχτή νοσηλεία υπάρχουν μόνο τρία στην Ευρώπη, το υπόψη κέντρο δύναται να αποτελέσει πόλο έλξη για ευρωπαϊκέ και βαλκανικέ χώρε και να αναβαθμίσει την χώρα μα στον τομέα τη παροχή υπηρεσιών υγεία στην κατηγορία των παιδιατρικών περιστατικών αποκατάσταση, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Με βάση τα στοιχεία που παρατίθεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Από τα 2,3 δισεκατομμύρια παιδιά ηλικία κάτω των 17 ετών παγκοσμίω, το 3% χρήζει αποκατάσταση. Επίση, η μελέτη επισημαίνει ότι όσο το παιδί μεγαλώνει σε ηλικία, αυξάνεται η ανάγκη αποκατάσταση και τέλο ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αποκατάσταση σε σχέση με τα κορίτσια ίδια ηλικία. Αν αναγάγουμε το ποσοστό αυτό, στο 1 εκατομμύριο παιδιά, προκύπτει πω τα 30.000 παιδιά χρήζουν αποκατάσταση βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, με βάση τα απορίσματα μια τελευταία ελληνική μελέτη το Σεπτέμβριο του 2022 με θέμα τη ανάγκη τη παιδιακή ιατρική αποκατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα τη παιδονευρολογική αποκατάσταση μέσα από την οπτική των παιδονευρολόγων Κυριάκου Μυρτάκη και Θάλια Μπελάλη. Η παιδιατρική αποκατάσταση χρειάζεται εκτεταμένη βελτίωση για τη δημιουργία παιδιατρικών κέντρων αποκατάσταση κλειστή και ανοιχτή περίθαλψη για εξωτερικού ασθενεί. Σκοπό τη παιδιατρική αποκατάσταση είναι να ενισχυθεί ή να αποκατασταθεί η λειτουργική ικανότητα των παιδιών με κινητικά ή και γνωστικά ελλείμματα τόσο σε επίπεδο βλάβη όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητα. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πω από πλευρά φυσιολογία τα παιδιά δεν αποτελούν μικρού ενήλικε. Επομένω, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση η διαχείριση ασθενών με πλαστικότητα, όπω είναι τα παιδιά τα οποία διαθέτουν εξελισσόμενο αεριστικό και νευρομυϊκό σύστημα. Για να σχεδιαστεί ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, απαιτείται η κατανόηση τη αλληλεπίδραση των βιολογικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών παραγόντων που επηρεάζουν το παιδί. Ασθενεί που αντιμετωπίζονται από την ομάδα αποκατάσταση είναι η μιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, νοητική Υπό την διάγνωση εγκεφαλική παράλυση, δυσχυδή ράχη, νευρομυϊκέ διαταραχέ όπω είναι οι μυϊκέ διστροφίε, τραυματισμοί του νοτιέου μυελού, κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει, αναπτυξιακέ διαταραχέ, ανομαλίε πρόσληψη τροφή, διαταραχέ θρέψη, νεανική αρθρίτιδα, απουσία ή παραμόρφωση άκρων, μειοσκελετικέ διαταραχέ, σύνδρομο Down, Rettle Appert, ψυχοκοινωνική καθυστέρηση αλλά και αυτισμό.